Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, έστω και διαδικτυακά. Ήθελα να κάνουμε μία συζήτηση, κυρίως να ακούσω τις δικές σας σκέψεις γύρω από ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια και ακούει το όνομα Brain Drain. Είστε όλοι σας επιτυχημένοι επαγγελματίες, δουλεύετε μακριά από τη χώρα, είτε σε επιχειρήσεις, είτε και ως αυτοαπασχολούμενοι. Και μία από τις πρώτες προτεραιότητες που είχε θέσει η κυβέρνησή μας ήταν να διαμορφώσουμε ένα πλέγμα κινήτρων για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε συμπολίτες μας όπως εσείς που φύγατε κυρίως τα χρόνια της κρίσης, πρωτίστως για επαγγελματικούς λόγους, να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Προφανώς μια τέτοια απόφαση είναι μια απόφαση ζωής και για να την πάρει κάποιος πρέπει να συνυπάρχουν πολύ διαφορετικοί παράγοντες. Πιστεύω ότι παρά την μεγάλη κρίση την οποία περνάει όλος ο πλανήτης και η χώρα μας με την επιδημία του COVID, η συνολικότερη εικόνα και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της πατρίδας μας είναι εξαιρετικά θετικές. Κυρίως στον τομέα της οικονομίας, αλλά νομίζω και στον τομέα της δημόσιας εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, κάτι για το οποίο νομίζω, ξέρω ότι και εσείς είστε εξαιρετικά ευαίσθητοι. Όμως, έχουμε αποφασίσει ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της και οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν στη χώρα μας πιθανώς να μην επαρκούν. Και αποφασίσαμε και θα νομοθετήσουμε εντός της εβδομάδος κάποια πιο συγκεκριμένα κίνητρα σχετικά με την φορολογική μεταχείριση όσων ήταν τα τελευταία χρόνια φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού και επιλέξουν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας τον επόμενο χρόνο. Μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για τα επόμενα 7 χρόνια, είτε αν μεταφερθεί θέση εργασία στην Ελλάδα, είτε αν έρθετε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μισθωτοί σε άλλη επαγγελματική απασχόληση στην πατρίδα μας. Είναι, πιστεύω, ένα σημαντικό κίνητρο για να μπορέσουμε αυτή την κρίσιμη χρονιά που πιστεύω ότι μετά την πανδημία του COVID θα κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, να προσελκύσουμε στην πατρίδα μας και ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο τόσο χρειαζόμαστε, διότι παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχει ακόμα υψηλή ανεργία, πολλές φορές οι δεξιότητες τις οποίες αναζητά η αγορά εργασίας, τα βιογραφικά τα οποία ψάχνει, μπορεί να μην υπάρχουν σε τόσο μεγάλη αυθονία όσο πιστεύουμε. Και ένα από τα βασικά επιχειρήματα τα οποία εγώ χρησιμοποιώ συχνά για να πείσω ξένες εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μας, όταν με ρωτούν για το ανθρώπινο δυναμικό, αναφέρομαι από τη μία στο ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει στην Ελλάδα και από την άλλη αναφέρομαι στους 500.000 συμπολίτες μας που έφυγαν από την Ελλάδα, που θα ήθελαν υπό προϋποθέσεις να επιστρέψουν. Κάνουμε λοιπόν αυτό το βήμα για να κάνουμε την δυνητική σας επιστροφή πιο εύκολη. Ξέρω ότι, όπως σας είπα, είναι μια πολυπαραγοντική απόφαση αυτή του πώς επιστρέφει κάποιος στην πατρίδα του. Και εγώ δούλευα στο εξωτερικό και κάποια στιγμή αποφασίσαμε με την σύζυγό μου να επιστρέψουμε. Ήθελα όμως να ακούσω από εσάς τις δικές σας σκέψεις, τους δικούς σας προβληματισμούς, πώς βλέπετε εσείς απ' έξω την Ελλάδα αυτή την εποχή, τι παραπάνω θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε και ποιο είναι το δικό σας σκεπτικό όταν σχεδιάζετε τα επόμενα σας βήματα, επαγγελματικά και προσωπικά, και πόσο η επιστροφή στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή μέρος των δικών σας επαγγελματικών αλλά και προσωπικών σχεδίων.